Επόμενο τι είναι, ποιο παιχνίδι είναι. Πάμε να δούμε. Λάρισα Πανσεραϊκός. Πολύ δύσκολο μάτσε το διαιτητή αυτό, όπως και να έχει. Και εδώ έχουμε μία φάση. Εδώ πρέπει offside, να είναι το offside. Δεν υπάρχει. Η πρώτη φάση, αν δεν κάνω λάθος, είναι το γκολ το οποίο σημειώνει. Εδώ υπάρχει το offside, συγγνώμη. Η άλλη φάση, εδώ υπάρχει, επαναλαμβάνω, υπάρχει το offside. Αν είναι αυτή η περίπτωση, υπάρχει το offside. Και εδώ φάνηκε να καλύπτεται. Μήπως λέτε αυτή εδώ, τη φάση. Εδώ, αυτή τη φάση έλεγα, δεν υπάρχει offside. Θα δούμε ο παίκτης, ο οποίος είναι προς τον βοηθό, καλύπτει τον παίκτη της Λάρισας, ο οποίος είναι στο κέντρο του, προς την περιοχή, την αντίπαλη. Δεν υπάρχει offside, επαναλαμβάνω, αυτή η φάση. Και μία ακόμα φάση υπήρχε εδώ. Ο Πανσεραϊκός ζητάει εδώ, κάποιο πέναλτι. Είναι έξω από την περιοχή αυτή η περίπτωση. Επαναλαμβάνω, είναι έξω από την περιοχή. Υπάρχει ένα αλληλοσπρόξιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις σωστά κάνουν διαιτές και δεν δίνουν παράβαση. Όμως, αυτή η φάση ο διαιτητής δεν δίνει παράβαση. Εδώ θα ξαναδούμε ότι τραβάει τον αντίπαλό του εδώ ο παίκτης της Λάρισας. Τον αποθεί για να μην φτάσει στην μπάλα. Υπάρχει έτσι, υπάρχει παράβαση, δεν υπάρχει χέρι. Επαναλαμβάνω εδώ, υπάρχει παράβαση. Φαίνεται καθαρά, παγώνουμε την εικόνα να φανεί ότι κράτημα και στη φανέλα στη συνέχεια. Με λίγα λόγια. Είχαμε δράματα. Στο τέλος του αγώνα έγινε αυτή η φάση. Ναι, στο 91 με 92. Υπήρχαν όμως δύο περιπτώσεις καθαρές που δόθηκαν ως offside, δεν υπήρχαν offside για την ομάδα της Λάρισας, ήταν λαθεμένες οι υποδείξεις του βοηθού, αλλά και η τελευταία φάση δεν την έπιασε ο διαιτητής, ήταν πέναλτι υπέρ της ομάδας των Σερών. Επόμενο...